Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όσο αν είσαι γύρω στο κρυψά. Είμαστε στο φεστιβάλ, στο τετραήμερο φεστιβάλ γεύσεων που διοργανώνει ο Δήμος Ηρακλείου. Έχουμε την αντιδήμαρχο πολιτισμού, την κυρία Αριστεία Πλεύρη, η οποία νωρίτερα βέβαια χαιρέτησε κλείνοντας και την εκδήλωση του τετραήμερου φεστιβάλ την εκδήλωση. Εποφεληθήκαμε στην ανάπαυλα και στη χαλάρωση που συνεχώς την διέπει, θα χρησιμοποιήσω μία κριτική έκφραση, το κατσίκι που τη δέρνει μέσα της. Το κατσίκι που με δέρνει μέσα μου. Γεννάτε πράγματα ως προς έχει αυτό. Έχει να κάνει η πόλη στα γεννά, η πόλη στα εμπνέει, η πόλη στα εκβάλλει. Επί του πολιτισμού έχετε πετύχει ένα πολύ μεγάλο στίγμα. Είναι κοινώς αποδεκτό από όλους αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό το οποίο έχετε δημιουργήσει προσπαθώντας να σμίξετε ανθρώπους σε κάθε γειτονιά με κοινό παρανομαστή, το γέλιο, τη διασκέδαση, την ανάδειξη ακόμα και της γειτονιάς, των μνημείων σε σχέση με μουσικές, με γεύσεις και με οτιδήποτε άλλο, είναι ένα κατόρθωμα του Δήμου Ηρακλείου και ένα παραπάνω δικό σας. Θα ήθελα ένα σχόλιο, κλείνοντας αυτό το φεστιβάλ που κλείνει και τις καλοκαιρινές εκδηλώσεις, όσον αφορά όλη τη σεζόν. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Δήμαρχο Ηρακλείου που υποστηρίζει την Αντιδημαρχία Πολιτισμού Τουρισμού. Θα ήθελα να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συνεργάτες μας και στους εθελοντές του Δήμου που είναι πραγματικά άξιοι συμπαραστάτες σε ό,τι κάνουμε. Θα ήθελα να πω ότι τα φεστιβάλ τα οποία γίνονται χρόνια στο Ηράκλειο, όπως και το απόψινό φεστιβάλ γαστρονομίας που γίνεται για δεύτερη χρονιά, είναι η αρχή μόνο μιας πορείας την οποία φιλοδοξούμε να καθιερώσουμε ως θεσμό στο Ηράκλειο για την ανάδειξη της πόλης σε Μητροπολιτικό Κέντρο της Μεσογείου. Όλα τα φεστιβάλ πλέον έχουν καθιερωθεί ως θεσμοί και αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που με τη συμμετοχή του σε αυτά δηλώνει και την επιτυχία των δράσεων που κάνουμε ως Αντιδημαρχία. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ. Και αφού λοιπόν